Η Σοκράτη των καλών. Ο τι απαγγέλεις ο Σόκρατες, τι να αυτόν φύσομεν είναι, Σοκράτης. Νέος έτη, ο φέδρεϊ Σοκράτης, ο μέντι μαντεύομαι κατά αυτού, λέγινε θέλω. Φέδρος, το ποιον δει. Κάτσε κάτω, παιδί μου, και μετά μαζί δεν έχουμε. Κάτσε κάτω. Όλοι καθίστε κάτω, πάλι μαζί έχουμε την επόμενη ώρα ιστορία. Λοιπόν, τι κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, δεν θυμάμαι, οπότε μία κόλλα χαρτί εξ όλη. Έλα μία κόλλα χαρτί, τέλεια. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Η τελευταία μάχη του Πελοποννησιακού πολέμου έγινε το 1996 μετά Χριστόν. Σωστό ή λάθος? Αν χρησιμοποιήσετε το ίντερνετ θα το καταλάβω, θα απαντήσετε αρλούμπες. Ερώτηση δεύτερη. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση κυβιστών στην Αθήνα έγινε μετά COVID ή προ-COVID? Γιατί με κοιτάτε όλοι σαν χάνη? Δεν ξέρετε? Δεν ξέρει κανένα σας? Ούτε ένας? Εσείς ξέρετε? Πηγαίνουμε λοιπόν στο 2015. Επειδή είστε μικροί, για να σας δώσω μια αίσθηση, αυτό σημαίνει το ότι στις πανελλαδικές ακόμα δίνανε 6 μαθήματα και αυτό το θέμα ήταν λογικό να το λύσουν οι μαθητές. Ο καλύτερος σκύβος που έβγαινε, μάλλον αν θυμάμαι καλά, ήταν ή ο Ζάντσι ή ο Φάνξι Σουάν Ρεν, ονόματα τα οποία μπορεί να μην έχετε ακούσει και μου φαίνεται περίεργο, γιατί εγώ με αυτά μεγάλωσα. Και κυρίως οι μπαμπάδες του ελληνικού speedcubing, ο Δημήτρης Πασάς και ο Μάκης Παπανδημητρίου, μία μέρα πριν από τον διαγωνισμό που πρόκειται να κάνουν τον Δεκέμβρη, κάνουν μία ανοιχτή συνάντηση στους αμπελόκηπους που μαζεύτηκαν καμιά τριανταριά cubers, από κυρίως από αυτούς που θα έρχονταν την επόμενη μέρα στο διαγωνισμό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά, συνέβη άλλη μια φορά το 2016 και νομίζω δεν ξανασυνέβη. Από ό,τι ξέρω. Αν έχει συμβεί πιο παλιά, ενημερώστε με. Η ιστορία που ξέρω φτάνει μέχρι εκεί. Αν κάποιος από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο ήσασταν τότε, το 2015, στους αμπελόκηπους, σας παρακαλώ, αν έχετε καμιά φωτογραφία, στείλτε τη. Θέλω πάρα πολύ να έχω κάτι για να το θυμάμαι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ερχόμαστε στο σήμερα. 7 χρόνια μετά. Οι διαγωνισμοί πλέον έχουν γίνει τακτικοί. Δεν φοβόμαστε ότι δεν θα γίνει διαγωνισμός. Γίνονται διαγωνισμοί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας εκτός από την Αθήνα. Νομίζω έχουμε προχωρήσει πολύ. Όμως, αυτές οι συναθροίσεις ακόμα δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα. Κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν νομίζετε? Κάπου πρέπει, ρε παιδιά, να μπορούμε να μαζευτούμε, να πούμε τα νέα μας, να παίξουμε και να πούμε τα νέα μας. Και να παίξουμε. Και να πούμε τα νέα μας. Και να παίξουμε. Καλά δεν τα λέω? Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει και 1η Οκτωβρίου θα αλλάξει. 3 η ώρα το μεσημέρι στην τοποθεσία Escape Rooms Rubicon πρόκειται να μαζευτούμε ξανά όπως πριν από 7 χρόνια, όχι με αφορμή αυτή τη φορά κάποιον διαγωνισμό, απλά για να περάσουμε καλά. Πάρτε τους κύβους σας, πάρτε τα χρονόμετρά σας, πάρτε εσάς κυρίως και ελάτε να περάσουμε όμορφα. Χορηγός της συνάντησης θα είναι το Cube Store, το οποίο πρόκειται να κληρώσει και έναν κύβο. Θα είναι εκεί πέρα άτομα από την κοινότητα Speed Cubing Greece. Θα είμαι εγώ, θα είμαστε όλοι, ελπίζω να είστε κι εσείς, μην το χάσετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να έρθετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή στον υπερσύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επειδή υπάρχει περίπτωση να μαζευτούμε πάρα πολύ, μπορεί όταν θα πάτε να δηλώσετε συμμετοχή να σας πει πως δεν χωράνε άλλα άτομα και αν θέλετε να αφήσετε, να στείλετε ένα email σε μένα για να σας πω αν κάποιος ακυρώσει να έρθετε εσείς. Μη φοβάστε όμως, θα ξαναγίνει. Δεν χανόμαστε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.